φυσικής του διαστήματος. Είναι γιορτή. Σήμερα γιορτάζετε, κυρία Μουσά. Συμβαίνει να γιορτάζω πράγματι. Καλημέρα. Με ενημερώσατε το κοντρόλ, γιορτάζουν οι ξενοφώτες. Χρόνια σας πολλά λοιπόν και καλά. Και στο ξενοφώτο το Ζικίδη, το συνάδελφο εδώ που γιορτάζει το δικό μας. Δεν σκέφτομαι άλλο σε αυτή την ώρα. Λοιπόν, το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε μαζί, κύριε, με τη βοήθειά σας δηλαδή, κύριε Μουσά, είναι για το, με το τι γίνεται με τους εξωγήινους, διότι το θέμα τίθεται ξανά επιτάπητος και έρχονται επιστήμονες και μάλιστα έγκριτοι από ολόκληρο τον κόσμο να μας πούν ότι σίγουρα υπάρχει ζωή κάπου στο διάστημα. Είναι πολύ εγωιστική σκέψη ότι είμαστε μόνο εμείς μια μορφή ζωής σε όλο το σύμπαν και ενδεχομένως να είναι και εχθρική μορφή ζωής αυτή απέναντί μας. Κανείς δεν ξέρει. Ασφαλώς τα μαθηματικά και η φυσική μας λένε ότι πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι πλανήτες και στον δικό μας γαλαξία και σε άλλους. Πολλοί από αυτούς θα έχουν κάποιον τύπο ζωής και αυτά τα έμβια όντα ενδεχομένως σε κάποιο στάδιο της ζωής τους να αναπτύξουν και έναν πολιτισμό που να επιτρέπει να έχουν τηλεπικοινωνίες και να θελήσουν να κάνουν και ταξίδια και κάποιοι από αυτούς, ας υποθέσουμε, να έλθουν και στη γη. Μάλιστα. Τώρα, το τελευταίο, ας αρχίσουμε με αυτό, θα έλεγα ότι είναι κάτι που δεν θα μπορούμε να ελπίζουμε να το δούμε πολύ εύκολα. Πάντως γιατί είμαστε πιο κοντά από ότι ήμασταν στο παρελθόν, λένε οι επιστήμονες, εκ του ασφαλούς βεβαίως. Αφού έχει σήμερα δεν είχαμε αποτέλεσμα. Όχι στα αλήθεια. Ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχουν έμβια όντα σε άλλα συστήματα. Μπορεί να υπάρχει και ένα είδος ζωής κάπου στο δικό μας, πέραν της γης. Και αν θέλετε στο τέλος να σας πω μερικές κουβέντες για το τι κάνουμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και βέβαια. Αλλά η εκτίμησή μου, και όχι μόνο η δική μου, είναι ότι δεν θα συναντήσουμε ποτέ εξωγήινους. Είναι βέβαια ενδεχόμενο κάποιοι από αυτούς, όπως συμβαίνει και με εμάς, να μην έχουν καλές διαθέσεις. Οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων ή ανθρώπων και ζώων ή διαφόρων ειδών ζώων δεν είναι πάντοτε ευχάριστες. Και είναι ενδεχόμενο, μάλλον είναι βέβαιο, ότι κάποιοι εξωγήινοι, αν θα έρχονταν εδώ ή αν εμείς πηγαίναμε κάπου αλλού, δεν θα είχαμε καλές σχέσεις. Μάλιστα. Τώρα να μείνουμε λίγο στο γεγονός ότι τόσα χρόνια στέλνουμε από τη γη σήματα στο διάστημα και κανένα δεν έχει απαντηθεί. Λένε οι επιστήμονες ότι γιατί να θέλει κάποιος να απαντήσει στο τηλέφωνο, προσπαθώντας να δώσουν με χιούμορ μια συγκεκριμένη και ουσιαστική απάντηση. Εσείς συμφωνείτε με αυτό ή όχι? Είναι μια ωραία απάντηση ασφαλώς. Αλλά η μεγάλη δυσκολία είναι να αναγνωρίσουν ότι πρόκειται για ένα σήμα από κάποιον έλογο και ότι αυτός ο έλογος θέλει και απάντηση. Μάλιστα. Και να την στείλουν κιόλας. Αν την στείλουν, θα πάρει και μερικά χρόνια. Δηλαδή, το κοντινότερο άστρο θέλει 4 χρόνια για να πάει το σήμα μας και άλλα τόσα να γυρίσει. Μάλιστα. Στο μεταξύ θα έχουν αλλάξει συχνότητα και αυτοί και εμείς. Όχι ακριβώς. Υπάρχουν ειδικευμένοι άνθρωποι, το SETI για παράδειγμα, που είναι ένα πρόγραμμα διεθνές πάρα πολύ καλό, που επιχειρεί να επικοινωνήσει, να λάβει καταρχήν σήματα από το διάστημα και να τα ερμηνεύσει. Κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Και είμαι σίγουρος ότι μπορεί να βρουν και μπορεί και να απαντήσουν. Όσο μπορείτε πιο σύντομα, κύριε Μούσα, μία τελευταία απάντηση. Υπάρχει περίπτωση να κρατάνε μυστικά στην NASA που θα δημοσιοποιηθούν μετά από κάποια χρόνια και θα σοκάρουν όλους μας ή όχι? Αναφέρομαι σε αναφορές που γίνονται, είδαμε υπτάμενα κλπ. Δύσκολο να κρατηθούν κρυφά τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Ειδικά σήμερα. Ακόμα και παιδιά μπαίνουν, όπως ξέρετε, στους υπολογιστές του Πενταγώνου. Πόσο μάλλον να πληροφορηθεί κανείς ότι έχουν δει εξωγήινους ή ό,τι άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν, κύριε Μπούσα. Να είστε καλά, καλημέρα σας και συνεχίστε την καλή δουλειά στο Πανεπιστήμιο. Γεια σας και χρόνια καλημέρα πολλά και πάλι. Σας. Σύντομο διαφημιστικό.